μια κριτική μαντινάδα για τη μάνα. Για άλλη μια χρονιά, οι κριτικοί σύλλογοι της Νέας Υόρκης τίμησαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη γιορτή της μητέρας, δίνοντας το παρόν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. Μικροί και μεγάλοι εξέφρασαν και πάλι το σεβασμό και την αγάπη τους στην κριτική μητέρα, αλλά και την ίδια την Κρήτη, τη μητέρα όλων των μελών. Η μητέρα στην Ελλάδα παίζει ρόλο στο να κρατηθεί η συνοχή μιας οικογένειας φτάνει σε ένα επίπεδο. Όπως ξέρεις, στην Ξενιθιά αυτό το επίπεδο ανεβαίνει κατακόρυφα, γιατί βρισκόμαστε σε ένα μέρος που τα μηνύματα που φτάνουν στα σπίτια μας είναι τόσο πολλά από δεξιά και από αριστερά, που η μητέρα σαν βράχος πρέπει να είναι στο σπίτι και αυτή είναι που κρατάει τη συνοχή της οικογένειας. Να χαιρόμαστε τις μανάδες μας, τις γυναίκες μας και να έχουμε πάντα υγεία, να βρισκόμαστε να τις τιμάμε. Οι Κρήτες της Νέας Υόρκης συνθέτουν μια μεγάλη οικογένεια, με επίκεντρο την ιδιαίτερη τους πατρίδα. Έχουμε την Κρήτη στην καρδιά μας, λέει ο Γρηγόρης, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αμερική. Παρ' όλα αυτά, μελέτησε την κριτική μουσική και έμαθε λαούτο. Ο πατέρας πάντα είχε τη μουσική, την κριτική μουσική και έπιανα τα κουταλάκια εκεί πέρα και έπαιζα και μου πήρε ένα μαντολίνο. Και μετά πήρα το λαούτο και από τότε. Νιώθεις ότι την έχεις μέσα σου την Κρήτη? Ναι, Παναγία μου, Παναγία μου. Εγώ αισθάνομαι πιο κριτικός από τους κριτικούς που είναι κάτω. Αν δεν έχεις ψυχή, μη χορέψεις κριτικούς χορούς, λέει ο Γιώργος. Επίσης από τη Νέα Υόρκη, αλλά 100% κριτικός στην ψυχή. Παίζει και αυτός λαούτο και σε όλες τις εκδηλώσεις δίνει σάρκα και οστά στην κριτική παράδοση με τη μουσική του. Λαούτο παίζω πάνω από 10 χρόνια περίπου. Εδώ πέρα με το σύλλογο τώρα μαζευόμαστε κάθε Παρασκευή, αράζουμε, χορεύουμε, προσφέρονται δωρεάν μαθήματα χορού για όλα τα μέλη. Έχουν μάθει να απολαμβάνουν αυτά που τους προφέρει αυτή η χώρα, αλλά όταν πιάσουν τη λύρα και το λαγούτο, απογειώνονται, βρίσκονται στην Κρήτη, γλεντάνε κριτικά, θυμούνται την Κρήτη καλύτερα από ό,τι γλεντάνε στην Κρήτη κριτική νέοι σήμερα. Οι κριτικοί δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο πώς θα διατηρηθούν οι παραδόσεις. Μάλιστα, ο Σταύρος Σημαντήρης, πρώην πρόεδρος Πακριτικής Ομοσπονδίας, οραματίστηκε τη δημιουργία ενός μινωικού χωριού στο Ρέθυμνο. Θα πηγαίνω και πέρα και η οργάνωση το κρατάει σε ένα ψηλό βαθμό, υψηλό βαθμό που να μπορεί να φιλοξενεί οποιοδήποτε παιδιά, καθηγητές και διάφορους από όλο τον κόσμο για να μαθαίνουν για την Ελλάδα, τον πολιτισμό μας και την Κρήτη. Στην εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας έδωσαν το παρόν και 40 μέλη της Πακρίτιας Ομοσπονδίας, τα οποία έστειλαν μήνυμα ενότητας στους Κρήτες της Νέας Υόρκης.